Κεφάλαιο πρώτο, η καρδιά της Βασιλοπούλας. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Διαβάζει η Πινελόπη. Η Βασιλοπούλα χάνει την καρδιά της. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και το βασίλειό τους ήταν ένα μεγάλο νησί. Ούτε πολύ έμορφο, ούτε πολύ πλούσιο ήταν το νησί τους. Είχε βουνά ψηλά, άγρια, χωρίς δέντρα, χωρίς πρασινάδα. Στις πέτρες και στους βράχους δεν φύτρωνε χορτάρι για να βοσκήσουν οι ποιμένες τα αρνάκια τους. Κάτω στον κάμπο ελιές και πάλι ελιές με τα σταχτιά τους πένθυμα φυλλαράκια κατέβαιναν ως τη θάλασσα. Που και που μόνο πρασίνιζαν τα χωράφια και εδώ και εκεί μερικά σπάνια δάση άπλωναν τη σκιά τους γύρω στις ρεματιές. Παντού όμως βράχοι με τη γυμνή μαύρη του ζωράχη λες και πλάκωναν τη γη. Σαν καλός άρχοντας ο βασιλιάς είχε φροντίσει να κτίσει πλοία πολλά και έμαθε τους υπηκόους του να δουλεύουν χωρίς να χάνουν τον καιρό τους και να βγάζουν πολλών ειδών εμπορεύματα που τα πήγαιναν με το βασιλικό στόλο και τα πουλούσαν στα ξένα μέρη. Έτσι λοιπόν, χωρίς να είναι πλούσια η γη τους, την αγαπούσαν οι κάτοικοι και δεν υπέφεραν και πολύ από φτώχεια. Ούτε γύρευε κανένας να αφήσει την πατρίδα του για να βρει πλούτη έξω από το νησί του. Το μυαλό και η δουλειά αναπλήρωναν όσα δεν εχάριζε η γη. Όλα τα καλά λοιπόν τα είχε ο βασιλιάς, την αγάπη του λαού του, τα πλούτη που δίνει η εργασία και μια πολύ καλή βασίλισσα. Μόνο ένα πράγμα του έλειπε. Παιδί δεν είχε. Τέλος πάντων το απέκτησε κι αυτό. Ένα πρωί έμαθε με χαρά ο λαός όλος πως γεννήθηκε στο παλάτι μια βασιλοπούλα, έμορφη σαν το φως της ημέρας. Από τη χαρά του ο βασιλιάς κάλεσε στη βάπτιση όλους τους υπηκόους του και όλες τις νεράιδες του νησιού. Τραπέζια έστρωσαν στους βασιλικούς κήπους και όλα τα καλύτερα κρασιά του κελαριού τα έδωσε ο βασιλιάς για να κεράσουν τον κόσμο που έρχονταν να ευχηθεί υγεία και χαρά στη βασιλοπούλα. Μέσα στο παλάτι όλες οι νεράιδες είχαν μαζευτεί γύρω στην κούνια και έδιναν κατά τη σειρά του μωρού από μια ευχή. Η μια είπε πως θα γίνει η πιο έμορφη του κόσμου. Άλλη πως θα τραγουδά σαν αηδόνι. Η τρίτη πως καμιά δε θα παραβγαίνει στη χάρη μαζί της. Η τέταρτη πως η εξυπνάδα της δε θα έχει τέρι. Άλλη της είπε πως θα έχει γνώση σαν τους πιο σοφούς της γης και έτσι ώσπου δεν έμειναν πια παρά μόνο δυο νεράιδες που δεν είχαν μιλήσει ακόμα. «Εγώ», είπε η προτελευταία, «δε θα της δώσω μόνο μια ευχή. Θα την οπλίσω εναντίον της ζωής και κάθε λύπης. Με λένε Μοίρα και θέλω η κόρη αυτή να μην κλάψει ποτέ». Και με το μαγικό ραβδί της κτύπησε ελαφριά τη βασιλοπούλα στο στήθος. Της πήρε την καρδιά, την έκλεισε σε ένα μικρό κουτάκι που κλείδωσε και ευθύς χάθηκε από το δωμάτιο πριν μπορέσει κανένας να τη σταματήσει. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, τρομαγμένοι, όρμησαν στην κούνια να δουν αν ζούσε το παιδί τους. Αλλά η βασιλοπούλα κοιμούνταν ήσυχη. «Χωρίς καρδιά», μουρμούρισε η βασίλισσα, «πώς θα μας αγαπήσει». Και όλοι γύρω αντιλάλησαν, «Χωρίς καρδιά, πώς θα μας κυβερνήσει όταν θα πεθάνει ο καλός μας βασιλιάς». Όπου η χαρά έγινε θρήνος και όλοι ξέσπασαν στα κλάματα. Μια νεράιδα ακόμη έμενε, σ' αυτήν έστρεψε ο βασιλιάς. «Και εσύ», της είπε, «τι ευχή θα δώσεις του παιδιού μας».
Βρίσκεις κανένα τρόπο να ξεκάμεις αυτό που έκανε η μοίρα? Ποια είσαι εσύ, παρακαλώ? Με λένε Ζωή, αποκρίθηκε η Νεράιδα. Να ξεκάμω αυτό που έκανε η δυνατότερη μου δεν μπορώ. Μπορώ όμως να βοηθήσω τη Βασιλοπούλα να ξαναβρει την καρδιά της όταν τη θελήσει. Η Βασίλισσα ζήτησε αμέσως να την πάρει πίσω. «Όχι», είπε η Ζωή, «αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να μεγαλώσει η Βασιλοπούλα και μόνη της να πάει να τη φέρει. Ένα χρυσό κλειδάκι θα της χαρίσω και με αυτό θα ξαναβρει την καρδιά της όποτε την επιθυμήσει». Και ενώ σου μιλούσε, με μια χρυσή αλυσιδίτσα κρέμασε ένα κλειδάκι στο λαιμό του μωρού. «Όταν θελήσει», εξακολούθησε η Νεράιδα, «ας βγάλει το κλειδί από την αλυσίδα και αυτό θα την οδηγήσει. Αλλά να ξέρετε πως το δώρο που κάνει η Ζωή είναι βαρύ. Την ημέρα που θα αποκτήσει την καρδιά της η Βασιλοπούλα σας θα νιώσει αγάπη και χαρά. Θα νιώσει όμως και όλο το βάρος και τους καημούς της ζωής». «Τότε κράτησέ το», παρακάλεσε η Βασίλισσα. «Δεν θέλω να κλάψει το παιδί μας». «Όχι», είπε ο βασιλιάς, «να της το δώσεις, κύρα Ζωή. Ας μάθει η Βασιλοπούλα καημούς και πόνους για να γίνει άνθρωπος σωστός». Πέρασαν χρόνια. Η ευτυχία εξακολουθούσε στο νησί, αλλά στο παλάτι δεν ήταν πια η χαρά σαν πρώτα. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν ένα κρυφό και βαθύ καημό. Η κορούλα τους δεν είχε καρδιά και όσο μεγάλωνε, τόσο γίνονταν πιο φανερός ο εγωισμός της. Ήταν πολύ έμορφη και πολύ έξυπνη. Όλες τις τέχνες τις είχε μάθει και με τους πιο σοφούς επιστήμονες συζητούσε και πολλές φορές φαίνονταν πιο γραμματισμένη και από αυτούς ακόμα. Όλοι την θαύμαζαν και διαλαλούσαν τη γνώση της και την ωραιότητά της. Κανείς όμως δεν την αγαπούσε. Η Βασίλισσα το έβλεπε και έκλαιγε κάποτε μυστικά και θα έδινε όλα τα πλούτη του παλατιού της για να δει στην κόρη της μια σπίθα της καρδιάς. Μια μέρα η Βασιλοπούλα έφτασε τρεχάτη στο δωμάτιο της Βασίλισσας. Στο χέρι της βαστούσε ένα άσπρο λαγουδάκι. «Για δες, μητέρα, τι νόστιμα που πηδά», είπε. Και με μια καρφίτσα ετρύπησε το πλευρό του ζώου που τυνάχτηκε ξετρελαμένο από τον πόνο. Η Βασιλοπούλα ξεκαρδίστηκε. «Δες, δες, μητέρα, τι αστείο». Η Βασίλισσα, αγανακτισμένη, άρπαξε το λαγουδάκι από τα χέρια της και της είπε με αυστηρότητα. «Είσαι κακό και σκληρό κορίτσι. Βρίσκεις ευχαρίστηση βασανίζοντας το ζώο αυτό που δεν μπορεί να διαφεντευτεί. Θα ήθελες να σε τρυπούσαν όπως τρύπησες το λαγουδάκι σου». «Όχι», είπε χωρίς να ταραχτεί η Βασιλοπούλα, «γιατί τότε θα πονούσα». «Λοιπόν, γιατί τρυπάς εσύ το λαγουδάκι σου? Και αυτό πονεί». Η Βασιλοπούλα κοίταξε τη μητέρα της με απορία, σαν να της μιλούσαν μια ξένη γλώσσα που δεν εννοούσε. «Μα αφού εγώ δεν πονώ», αποκρίθηκε. Εκείνη την ώρα η Βασίλισσα έκλαψε πικρά. Άλλη μια φορά της χάρισε ο βασιλιάς ένα ωραιότατο καναρινάκι. Βαστούσε η Βασιλοπούλα το κλουβί στο χέρι όταν πέρασε πλάι από τη λίμνη του κήπου και για να δει πώς κολυμπά το πουλάκι, του έκοψε τα φτερά και το έριξε στο νερό. Σπάραζε το καημένο κτυπώντας τα φτερουγάκια του με απελπισία και η Βασιλοπούλα ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Όταν έφτασε η Βασίλισσα κοντά της, το καναρινάκι πνιγμένο δεν κουνούσε πια. «Τι ανόητο», είπε θυμωμένα η Βασιλοπούλα της μητέρας της. «Ψόφισε γρήγορα, γρήγορα. Κι όμως ήταν πολύ διασκεδαστικό και αστείο, καθώς τίναζε τα φτερά του για να βγει από το νερό». Και εκείνο το βράδυ πάλι έκλαψε πικρά η Βασίλισσα. Άλλη φορά, παραμονή της πρωτοχρονιάς, η Βασιλοπούλα στέκουνταν και κοίταζε με περιέργεια τη Βασίλισσα που ζήμωνε τη Βασιλόπιτα. «Εγώ θα πάρω το φλουρί βέβαια», έλεγε η Βασιλοπούλα.
«Θα το πάρει όποιος το βρει», αποκρίθηκε η βασίλισσα. «Αυτό είναι τυχερός όποιον πέσει». Την ώρα που ήθελαν να κόψουν την πίτα, η βασίλισσα διάταξε να καλέσουν ένα φτωχό να πάρει και αυτό το μερίδιό του. Ίσα-ίσα εμπρός στην πόρτα στέκονταν ένα αγοράκι κουρελιασμένο και τρέμοντας από το κρύο. Το έφεραν μέσα και η βασίλισσα με συμπάθεια το φίλησε και διέταξε να τον ντύσουν με ζεστά ρούχα. Μόνη της το κάθισε στο τραπέζι και του έδωσε να φάγει και να πιει. Αφού έφαγε και ζεστάθηκε, έφεραν την πίτα. Ο βασιλιάς την έκοψε και έδωσε στον καθένα το κομμάτι του, με την τύχη του. Όλοι γύρευαν με τα δάχτυλα και με τα μάτια να βρουν το φλουρί, όταν έξαφνα φώναξε με χαρά το φτωχό παιδάκι «Το βρήκα!» και σήκωσε ψηλά το γυαλιστό χρυσό φλουρί. «Στην υγειά σου!» είπε χαρούμενος ο βασιλιάς σηκώνοντας το ποτήρι του. Μα πριν προφθάσει το αγοράκι να πιάσει το δικό του, η βασιλόπουλα ρίχτηκε πάνω του και το κτύπησε άγρια στο κεφάλι με το ασημένιο πιάτο της. «Δώσ' μου το φλουρί! Δώσ' μου το φλουρί!» φώναξε έξω φρενών. «Εγώ είπα πως το θέλω!» Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσαν να πάρουν το παιδί από τα χέρια της. «Να το κόψουν το κεφάλι και να μου δώσει το φλουρί!» Η βασίλισσα αγανακτισμένη της είπε «Θα σε δείρω εσένα και δυνατά». «Γιατί?» ρώτησε με απορία η βασιλοπούλα. «Δεν ξέρεις πως πονεί το καημένο το παιδάκι όταν το χτυπάς το κεφάλι?» «Ναι, μα τι με μέλει εμένα», αποκρίθηκε η βασιλοπούλα. «Μ' αρέσει το φλουρί και θέλω να το πάρω. Σαν πονέσει καλά θα μου το δώσει». Ό,τι και αν της έλεγε η μητέρα της ήταν χαμένα λόγια. Η βασιλοπούλα δεν καταλάβαινε. Και εκείνη τη νύχτα την πέρασε πάλι η βασίλισσα κλαίγοντας πικρά. Περνούσαν τα χρόνια, μεγάλωνε η βασιλοπούλα και όλο γινόταν εμορφότερη και ξυπνότερη, αλλά και όλο πιο εγωίστρια και άκαρδη. Οι γονείς της πάλι όσο πήγαινε πικραίνονταν περισσότερο γιατί έβλεπαν πως ολοένα λιγόστευε η αγάπη του λαού για την έμορφη, μα άσπλαχνη βασιλοπούλα. Λύπη και ίκτο δεν γνώριζε. Μα και χαρά δεν ήξερε τι θα πει. Όταν έβλεπε τις φιλινάδες της να φιλούν τη μητέρα τους, απορούσε γιατί αυτή δεν είχε ποτέ όρεξη να φιλήσει τη δική της μητέρα. Όταν άκουε τους άλλους να μιλούν για συγκίνηση, έλεγε μέσα της «Τι να είναι άραγε αυτό?». Μια μέρα πέρασε ένας λαουτάρης από το νησί και ο βασιλιάς διάταξε να έρθει να τραγουδήσει και να παίξει στο παλάτι μπροστά σε όλη την αυλή. Το βράδυ στον κήπο, ο λαουτάρης έπαιξε το λαούτο και τραγούδησε. Είχε ωραία φωνή και ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε πολύ και τον διάταξε να πει κανένα τραγούδι της πατρίδας του. Και τραγούδησε πάλι ο λαουτάρης. Με τόση αγάπη είπε την εμορφιά της πατρίδας του και τον πόνο του, πως βρίσκονταν στα ξένα που όλοι γύρω έκλαψαν. Η βασιλοπούλα μόνη έμεινε ατάραχη και απόρησε γιατί να κλαίγουν οι άλλοι ενώ αυτοί δεν αισθάνονταν ούτε λύπη ούτε χαρά. Και όταν άκουσε τον βασιλιά που διάταξε να δώσουν στον τραγουδιστή ένα σάκο γεμάτο φλουριά, είπε θυμωμένη στον πατέρα της «Δεν λυπήθηκες να πετάξεις τόσα χρήματα για ένα κουρελιάρι που μας σκότισε με τις φωνές του και με τα λαούτα του?» «Εμένα δεν με σκότισε», αποκρίθηκε ο βασιλιάς. «Με ευχαρίστησε απέναντίας, γιατί τραγούδησε με πόνο και με καρδιά». Αλλά πάλι δεν εννόησε η βασιλοπούλα. Επειδή όμως ήταν πολύ έξυπνη, καταλάβαινε πως κάτι της έλειπε, που την έκανε διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους, μα δεν ήξερε τι ήταν αυτό που της έλειπε. Και για να το εξηγήσει έλεγε μέσα της «Εγώ είμαι εξυπνότερη από τους άλλους και γι' αυτό ούτε με πειράζει τίποτε, ούτε μ' αρέσει, ούτε με συγκινεί». Έγινε 16 χρονών η βασιλοπούλα και οι γονείς της σκέφτηκαν πως ήταν πια καιρός να την παντρέψουν. Στο γειτονικό βασίλειο ήταν ένα ωραιότατο βασιλόπουλο, γνωστό στον κόσμο όλο για την παλικαριά του και την ευγένεια της ψυχής του. Ήταν πρικισμένο με όλα τα εμορφότερα προτερήματα και ο πατέρας του και η μητέρα του το ελάτρευαν. Η εμορφιά και η εξυπνάδα της βασιλόπουλας είχε ακουστεί και στο δικό του βασίλειο
και το βασιλόπουλο αποφάσισε πως αυτήν θα πάρει γυναίκα. «Με την ευχή σας», είπε στους γονείς του, «θα πάγω να τη ζητήσω». Και του έδωσαν την ευχή τους και ξεκίνησε το πριγκιπόπουλο για το νησί της βασιλοπούλας. Όταν το έμαθε, ο βασιλιάς ετοίμασε μεγάλα πανηγύρια και μεγάλα ξεφαντώματα, γιατί το είχε τιμή του να κάνει γαμπρό τέτοιο τρανό βασιλόπουλο. Ένα φόβο μόνο είχε και τον ξεμυστηρεύτηκε της βασίλισσας. «Να μην τύχει και κάμει ή πει τίποτε η κόρη μας, που να καταλάβει ο γαμπρός πως δεν έχει καρδιά». Φώναξε λοιπόν την κόρη της η βασίλισσα, της είπε πως έρχεται το γειτονικό βασιλόπουλο και της εξήγησε πως πρέπει να φέρεται. Αλλά με φανταγμένο ύφος της απάντησε η βασιλοπούλα: «Είμαι η πιο έμορφη του κόσμου. Τιμή του είναι να με πάρει». Και έκλαψε πάλι η βασίλισσα και δεν είπε πια τίποτε στην κόρη της. Όταν την είδε, το βασιλόπουλο έμεινε άφωνο. Τέτοια εμορφιά, τέτοια χάρη, ούτε στα μεγαλύτερά του ονειροπολήματα δεν τα είχε φανταστεί. Δεν έβγαζε τα μάτια του από πάνω της. Ζήτησε αμέσως να γίνουν ιεραβώνες και με χαρά το δέχτηκε ο βασιλιάς. Ευθύς διάταξε τις μουσικές να γυρίσουν στους δρόμους για να μάθει όλος ο λαός την καλή είδηση και διάταξε να στρωθεί αμέσως τραπέζι μεγάλο και να φέρουν πάλι τα καλύτερά τους κρασιά για να πιει ο κόσμος την υγεία του γαμπρού και της νύφης. Αλλά όταν κάθισαν στο τραπέζι, ούτε να φάγει ήθελε το βασιλόπουλο, ούτε να πιει. Μόνο τη βασιλοπούλα ήθελε να κοιτάζει. Αφού απόφαγαν και ο βασιλιάς και η αυλική ήπιαν στην υγεία των αραβωνιασμένων, βγήκαν όλοι στο χορό και πήρε το βασιλόπουλο τη βασιλοπούλα και χόρεψαν με τόση χάρη που όλοι στο γύρο στέκουνταν μαγεμένοι. Όταν τελείωσε ο χορός, την πήρε το βασιλόπουλο να σεριανίσουν στον κήπο. «Τέτοια βασίλισσα σαν εσένα δεν θα φαντάζεται ο λαός μου», της είπε, «ούτε η μητέρα μου δεν ήταν τόσο έμορφη». Εκείνη ευχαριστήθηκε με τα κολακευτικά αυτά λόγια και με το νου της έβαλε να γίνει ευθύς και βασίλισσα για να έχει όλα τα μεγαλεία και τις μάταιες δόξες. «Πότε θα με κάμεις βασίλισσα?» ρώτησε. Το βασιλόπουλο κοντοστάθηκε και την κοίταξε με απορία. «Όταν γίνω εγώ βασιλιάς», αποκρίθηκε, «και ελπίζω να αργήσει αυτό πολύ ακόμα για να ζήσει χρόνια πολλά ο πατέρας μου». «Αχ όχι», διάκοψε η βασιλοπούλα, «αν σε πάρω, θέλω να γίνω ευθύς βασίλισσα για να φορώ το στέμα και την πορφυρένια βασιλική στολή που θα πηγαίνει τόσο καλά στην εμορφιά μου». Τόσο λυπήθηκε το βασιλόπουλο που δεν αποκρίθηκε τίποτε. Εκείνη νόμισε πως παραδέχτηκε τα λόγια της και του εξήγησε με τι τρόπο μπορούσε να γίνει ευθύς βασιλιάς. «Θα πάρω τον στόλο του πατέρα μου, του βασιλιά, και όλο του το στρατό. Θα φύγουμε μαζί, θα αποβιβαστούμε στο βασίλειό σου χωρίς να ξέρουν τίποτε οι γονείς σου, και επειδή θα είναι ανέτοιμοι θα μπουν οι στρατιώτες μας στο παλάτι, θα διώξουν τον πατέρα σου και θα γίνεις σύρυγας και εγώ ρίγισα». Το βασιλόπουλο, καθώς άκουσε αυτά τα λόγια, άρπαξε το κεφάλι του στα δυο του χέρια με φρίκι. «Μα τι είσαι εσύ, βασιλοπούλα μου?» ρώτησε. «Γυναίκα είσαι ή θηρίο?» «Θέλω να γίνω βασίλισσα», αποκρίθηκε με πείσμα εκείνη. «Αλλιώς δεν σε παίρνω». Απελπισμένο και ως την καρδιά θλιμμένο, της είπε το βασιλόπουλο πως τη θέλει η γυναίκα του και πως θα την πάρει και πως τόσο θα την αγαπά που θα την κάνει και αυτή να μαλακώσει και από θηρίο να γίνει καλή γυναίκα. Αλλά αυτή δεν άκουε από τέτοια λόγια. «Η βασίλισσα θα με κάμεις αμέσως ή φύγε μονάχος. Θα με κάνεις να πάγω να πέσω στη λίμνη και να πνιγώ», της είπε το βασιλόπουλο. «Και δεν πας», του αποκρίθηκε, και βλέποντας την απελπισία του
Γέλασε με κακία. Έτρεξε λοιπόν το βασιλόπουλο και ρίχτηκε στη λίμνη και εκείνη τον κοίταξε και ούτε ταράχθηκε παρά όταν είδε τα νερά που τον σκέπασαν, σήκωσε τους ώμους της με αδιαφορία και γύρισε προς το παλάτι. «Τι κουτός που ήταν», είπε, «δεν του άξιζε άλλο τέλος». Ένας ψαράς στέκονταν στην άκρη της λίμνης όταν έπεσε μέσα το βασιλόπουλο. Καθώς τον είδε, ρίχτηκε στο νερό, κολύμπησε ως το μέρος όπου είχε βουλήσει, βούτησε και τον έβγαλε λιποθυμισμένο, αλλά ζωντανό ακόμα. Μεγάλο κακό έγινε στο παλάτι όταν έφεραν πίσω το ανέσθητο βασιλόπουλο. Η βασίλισσα αμέσως εννόησε πως η κόρη της ήταν ανακατωμένη στην καταστροφή αυτήν και έτρεξε στο δωματιό της για να την ξομολογήσει. Η βασιλοπούλα της διηγήθηκε ολόκληρη την ιστορία και πρόσθεσε «Τι φταίγω εγώ αν είναι τόσο κουτός που δεν καταλαβαίνει πως γυρεύω το καλό του». Από την αγανάκτηση η βασίλισσα δε βαστάχτηκε πια και τραβώντας τα μαλλιά της είπε «Είσαι καταδικασμένη κόρη μου, μόνο λείπες να σπέρνεις γύρω σου. Αχ τι κακό που σ' έκαμε η μοίρα όταν σου πήρε την καρδιά». Η βασιλοπούλα δεν κατάλαβε τα λόγια της μητέρας της. «Τι θα πει μου πήρε την καρδιά», ρώτησε. «Ποια καρδιά». Και τότε με κλάματα της διηγήθηκε η βασίλισσα την ιστορία της βάφτισής της. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο δεύτερο. Από την καρδιά της βασιλοπούλας της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Η βασιλοπούλα ψάχνει για την καρδιά της. Η βασιλοπούλα δεν είχε καρδιά, μα είχε μυαλό. Σκέφτηκε λίγο και ξαναθυμήθηκε όλη της την περασμένη ζωή και τότε εννόησε πολλά πράγματα, πολλά λόγια που είχε ακούσει και που ως τότε της είχαν φανεί ανεξήγητα. Τι άκαρδη, τι άπονη, τι άσπλαχνη. Όλα αυτά τα λόγια που είχε ακούσει να λέγουν για αυτήν σε διάφορες περιστάσεις της ζωής της, τα εννοούσε τώρα. «Μητέρα», είπε σκεπτική, «φταίγω εγώ αν δεν έχω καρδιά». «Όχι, παιδί μου, η μοίρα σου την πήρε». «Και δεν μπορώ ποτέ να την ξαναβρω». «Ναι, μπορείς», είπε η βασίλισσα, «φτάνει να το θέλεις». «Το θέλω», είπε η βασιλοπούλα. Η βασίλισσα της εξήγησε τότε με τι τρόπο μπορούσε να την ξαναβρει και η βασιλοπούλα θέλησε ευθύς να ξεκρεμάσει το κλειδάκι από το λαιμό της, αλλά η μητέρα της τη σταμάτησε. «Πρέπει πρώτα να ξέρεις πως όταν βρεις την καρδιά σου θα χάσεις τη σημερινή σου ησυχία». Και της ξαναείπε τα λόγια της ζωής. «Σκέψου, θέλεις να αντικρίσεις τόσες λύπες». Σκέφτηκε η βασιλοπούλα και αποκρίθηκε. «Δεν ξέρω τι είναι λύπη, μα έχω την περιέργεια να τη γνωρίσω. Κι έτσι που ζω, δεν βρίσκω τίποτε που να μ' αρέσει στη ζωή. Δεν γνωρίζω λύπη, μα δεν ξέρω ούτε τι θα πει αυτό που λέτε εσείς χαρά, ώστε δεν έχει και πολύ σημασία η ζωή μου». Η βασίλισσα τη φίλησε με συγκίνηση. «Πήγαινε, παιδί μου, με την ευχή μου», της είπε. Και η ίδια έλυσε την αλυσιδίτσα από το λαιμό της βασιλοπούλας και της έδωσε το χρυσό κλειδάκι. Αμέσως πήδησε το κλειδάκι από τα χέρια της βασιλοπούλας και έπεσε από το παράθυρο. Εκείνη ξαφνίστηκε και με φόβο μη το χάσει έτρεξε στον κήπο και από κάτω από το παράθυρό της το ξαναβρήκε. Έλαμπε σαν φωτιά. Πριν προφθάσει όμως να το πιάσει, πήδησε πάλι το κλειδάκι και έπεσε μερικά βήματα μακρύτερα.
Έτρεξε πάλι η Βασιλοπούλα να το πιάσει και πάλι πήδησε το κλειδάκι και όλο το κυνηγούσε εκείνη και όλο της ξέφευγε και βγήκαν από τον κήπο του παλατιού και έτρεξαν στον κάμπο και ύστερα στο βουνό και όλο πηδούσε το κλειδάκι και όλο το κυνηγούσε η Βασιλοπούλα. Είχε ανέβει κάμποσο ψηλά στο βουνό όταν σε ένα γύρισμα του δρόμου απάντησε μια γριά κουρελιασμένη και βρώμικη με μικρά πονηρά μάτια και κίτρινη όψη που της έτεινε το χέρι. «Δώσε μου, χρυσή μου κοπέλα, μια πεντάρα να αγοράσω λίγο ψωμάκι». «Δεν έχω καιρό», αποκρίθηκε η Βασιλοπούλα και εξακολούθησε το δρόμο της, τα μάτια καρφωμένα στο κλειδάκι της. Παραπάνω είδε άλλη γυναίκα με ξέπλεκα μαλλιά που κάθονταν στα χώματα και έκλαιγε απελπισμένα, η κακότυχη σκυμμένη πάνω στο μωρό της που βογκούσε σιγά με κλειστά μάτια. «Το παιδάκι μου πεθαίνει», μυρολογούσε η μητέρα. «Αχ, και να μπορούσα να το σώσω». «Πάρε το στο γιατρό», της φώναξε περνώντας η Βασιλοπούλα. «Πώς να το πάγω στο γιατρό, αφού ούτε ψωμί δεν έχω να αγοράσω», αποκρίθηκε η δυστυχισμένη. Η Βασιλοπούλα σήκωσε τους ώμους της με αδιαφορία και εξακολούθησε να κυνηγά το κλειδάκι της. Ανέβαινε και όλο ανέβαινε η Βασιλοπούλα και όλο της ξέφευγε το κλειδάκι. Στο δρόμο της είδε και άλλες δυστυχίες, ποτέ όμως δεν σταμάτησε. Οι δυστυχίες των άλλων δεν την συγκινούσαν εκείνην. Ένα τυφλό παιδάκι έπεσε μπροστά της ένα χαντάκι. Έβγαλε μια φωνή και έμεινε ακίνητο. Αλλά η Βασιλοπούλα δεν σταμάτησε να το σηκώσει. Παραπάνω απάντησε χωροφύλακες που πήγαιναν έναν άνθρωπο με αλυσίδες στα χέρια. Έκλαιγε και δέρνονταν ο δυστυχής. «Θα πληρώσω το χρέος μου», έλεγε. «Αφήσετε με μόνο να δουλέψω. Θα πεθάνουν τα παιδιά μου από την πείνα αν με κλείσετε. Λυπηθείτε τα παιδιά μου». Αλλά τον έσερναν οι χωροφύλακες και η Βασιλοπούλα που με ένα κουμπί του μανικιού της μπορούσε να πληρώσει 10 φορές το χρέος του, δεν σταμάτησε. Ανέβαινε, ανέβαινε η Βασιλοπούλα και έφτασε σε κρεμνούς και σε βράχους όπου ούτε σπίτι ούτε άνθρωπος δεν βρίσκονταν πια και όλο της ξέφευγε το κλειδάκι και όλο ανέβαινε η Βασιλοπούλα. Είχε αρχίσει να κουράζεται και το βουνό τέλος δεν είχε. Μα αν δεν είχε καρδιά η Βασιλοπούλα, είχε όμως θέληση δυνατή και είχε βάλει με το νου της να πάρει πίσω την καρδιά της. Έφτασε τέλος στην κορυφή. Εκεί σταμάτησε το κλειδάκι. Έτρεξε η Βασιλοπούλα να το πιάσει και έξαφνα άνοιξε ο βράχος μπροστά της και μέσα στη σχισμάδα είδε ένα μικρό χρυσό κουτάκι. Καθώς έσκυψε να το πιάσει, πήδησε το κλειδάκι για τελευταία φορά και χώθηκε μόνο του στην κλειδαρότρυπα. Άπλωσε το χέρι η Βασιλοπούλα, άρπαξε το κουτί και άνοιξε με βία το σκέπασμα. Μέσα είδε την καρδιά της. Την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά της μια νεράιδα, κάτασπρα ντυμένη. Γύρω της χύνονταν τόσο φως που θαμπόθηκαν τα μάτια της Βασιλοπούλας και τα σκέπασε με τα χέρια της. «Μη φοβάσαι», της είπε η νεράιδα. «Είμαι η ζωή και εγώ σε οδήγησα εδώ για να ξαναβρεις την καρδιά σου. Μα πριν την πάρεις πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Η μοίρα θέλησε να ζήσεις χωρίς πόνους και λύπες και σου αφαίρεσε την καρδιά. Εγώ όμως δεν παραδέχομαι τη ζωή χωρίς βαθιά αισθήματα και σε έδειξα το δρόμο για να τη βρεις πάλι. Θα μάθεις τώρα τη λύπη, αλλά θα μάθεις και τη χαρά, γιατί θα νιώσεις τι θα πει αγάπη. Ως τώρα σ' αγάπησαν οι άλλοι, σ' δεν αγαπάς κανέναν, ούτε καν τη μάνα σου. Θέλεις να ζήσεις ζωή δυνατή,
ζωή γεμάτη χαρά και λύπη, λαχτάρες και πόνους. «Ναι», είπε η βασιλοπούλα, «το θέλω». «Πρέπει να το θελήσεις με όλη σου τη δύναμη», είπε η νεράιδα, «για να νικήσεις την απόφαση της μοίρας». «Το θέλω», είπε η βασιλοπούλα, «με όλη μου τη δύναμη». «Εμπρός λοιπόν, τράβα το δρόμο σου με θάρρος». Και με το μαγικό της ραβδί, η ζωή χτύπησε ελαφριά τη βασιλοπούλα στο στήθος. Ένα φως τόσο δυνατό έλαμψε πάλι, που η βασιλοπούλα έκλεισε τα μάτια της. Όταν τα άνοιξε, ήταν νύχτα. Το κουτί και το μαγικό κλειδάκι είχαν ξαναχωθεί στο βράχο και η νεράιδα είχε γίνει άφαντη. Στα σκοτεινά κατέβαινε η βασιλοπούλα το βουνό. Δεν έβλεπε τίποτε. Ήταν φοβερά κουρασμένη από το δρόμο που είχε κάνει και κάθε λίγο σκόνταυτε στις πέτρες, αλλά δεν την πείραζε. Τα τελευταία λόγια της ζωής της είχαν δώσει θάρρος και αισθάνονταν μέσα της μια δύναμη καινούρια. Σκέπτονταν τη μητέρα της και τον πατέρα της και της έρχονταν μια λαχτάρα αγνωστή ως τώρα να τους φιλήσει και να ξανακούσει τη φωνή τους. «Περίεργο», είπε μέσα της, «ως τώρα ποτέ δεν τους είχα συλλογιστεί». Ο δρόμος ήταν δύσκολος. Αφού περπάτησε πολλή ώρα, κάθισε σε μια πέτρα για να ξεκουραστεί και την πήρε ο ύπνος. Είδε όνειρα περίεργα, ότι εγύριζε στο παλάτι και με αγάπη έπεφτε στην αγκαλιά του πατέρα της και της μητέρας της και το βασιλόπουλο γονατιστό της φιλούσε τα χέρια, ενώ ο λαός όλος ζητοκράβγαζε έξω από τα παράθυρα και την έλεγε «πολύ αγαπημένη βασιλοπούλα» και άλλα λόγια που της φαίνονταν ασυνήθιστα και χωρίς έννοια. Και αυτή απορούσε και γύρευε να καταλάβει για ποιο λόγο αισθάνονταν τόση αγάπη για όλους, γιατί την πλημμύριζε τόση χαρά και γιατί την αγαπούσε τόσο ο λαός της, που ως τότε μόνο άκαρδη και άμπονη την ήξερε. Τέλος του δεύτερου κεφαλαίου. Κεφάλαιο τρίτο, από την καρδιά της βασιλοπούλας της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Η βασιλοπούλα βρίσκει την καρδιά της. Όταν ξύπνησε έφεγγε. Μα βαριά σύννεφα είχαν μαζευτεί και ο ουρανός ήταν κατάμαυρος. «Θα βρέξει. Μα τι πειράζει», είπε χαρούμενα η βασιλοπούλα. «Σε λίγο θα είμαι στο παλάτι». Μάζεψε μερικά βατόπουρα και τα έφαγε για να σβήσει την πείνα και τη δίψα της. Ύστερα τρεχάτη άρχισε πάλι να κατεβαίνει το βουνό. Εκεί που πήγαινε όμως, άκουσε ομιλίες δυνατές, σαν φωνές που μάλωναν, και μεταξύ τους ξεχώρισε μια φωνή τόσο παραπονεμένη, τόσο λυπητερή, που ευθύς σταμάτησε για να ακούσει καλύτερα. «Τα παιδιά μου μείνανε στο δρόμο. Αφήστε με να πάω να τα μαζέψω», έλεγε η λυπητερή φωνή. «Δείτε μαυρίλα που πλάκωσε. Θα ξεπαγώσουν τα καημένα». «Τράβα μπρος, τράβα μπρος», απαντούσαν θυμωμένες οι άλλες φωνές. Έτρεξε η βασιλοπούλα και σε ένα γύρισμα του δρόμου είδε το χρεοφυλέτη και τους χωροφύλακες που είχε απαντήσει ανεβαίνοντας. «Γιατί πάτε αυτόν τον άνθρωπο στη φυλακή?», ρώτησε τον αξιωματικό. «Γιατί δεν πληρώνει τα χρέη του», απάντησε αυτός χωρίς να αναγνωρίσει τη βασιλοπούλα. «Μα πώς να πληρώσω που δεν έχω ούτε ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά μου», φώναξε ο αλυσοδεμένος.
Αρρώστησε η γυναίκα μου κι ό,τι είχα. Το ξόδεψα στα γιατρικά, ώσπου μας άφησε χρόνια η καημένη. Ο Θεός συγχώρεσέ την. Και μένουν τα παιδιά μου στο δρόμο. Δεν μπόρεσε να πει περισσότερα και πνίγηκε στα κλάματα ο κακόμοιρος. Τα μάτια της βασιλοπούλας γέμισαν δάκρυα. «Πόσα χρεωστεί ο άνθρωπος αυτός?» ρώτησε τον αξιωματικό. 3 χρυσά φλουριά, κυρά μου, και τα έξοδά μας». Έβγαλε το χρυσό της πουγγί και το έδωσε του χρεοφυλέτη. «Πλήρωσε το χρέος σου», του είπε, «και κράτησε τα υπόλοιπα για τα παιδιά σου». Ο δυστυχής έπεσε στα πόδια της και φίλησε τον ποδόγυρο του φουστανιού της. «Μη με ευχαριστείς», του είπε η βασιλοπούλα. «Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω για τη χαρά που έχω μέσα μου». Πήρε πάλι τον κατήφορο και απορούσε μόνη της γιατί να είναι τόσο χαρούμενη, ενώ κανένας δεν της είχε χαρίσει τίποτε και απεναντίας αυτή είχε δώσει όλα της τα φλουριά και δεν της έμενε ούτε πεντάρα στη τσέπη. Εκεί που συλλογίζονταν έξαφνα είδε σε ένα χαντάκι το τυφλό παιδάκι που είχε πέσει μπροστά της όταν ανέβαινε. «Το καημένο», αναφώνησε, «ακόμα εδώ βρίσκεται». Και πήδησε στο χαντάκι, έπιασε το παιδί στην αγκαλιά της, το χάιδεψε, το φίλησε, μα αυτό δεν άνοιξε τα μάτια του, ούτε μίλησε. Στο μέτωπό του ήταν μια πληγή και λίγο αίμα είχε τρέξει στα χλωμά του μάγουλα, όπου έμενε ασκούπιστο και αποξεραμένο. «Τι να κάνει?» δεν ήξερε η βασιλοπούλα. Νερό δεν είχε εκεί κοντά, ούτε άνθρωπος φαίνονταν. Με το παιδί στην αγκαλιά εξακολούθησε το δρόμο της. Η βροχή άρχισε να πέφτει και το σκοτάδι γίνονταν βαθύτερο. Τέλος είδε από μακριά μια καλύβα. Άφησε το μεγάλο δρόμο και έτρεξε να καταφύγει εκεί. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και μπήκε μέσα με το φορτίο της. Πλάι σε ένα τζάκι καθόνταν μια αγριούλα. Στο πρόσωπό της ήταν γραμμένη τόση λύπη που κοντοστάθηκε η βασιλοπούλα. «Τι έχεις, μάνα?» τη ρώτησε. «Το τι έχω, κόρη μου, είναι μακρινή ιστορία», της αποκρίθηκε η γριά και με το γέρικό της χέρι σκούπισε τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια της. «Πες μου, Κάλλιωσή, αρχοντοπούλα μου, τι θέλεις, που ήρθες στη φτωχική μου καλύβα?» Η βασιλοπούλα της έδειξε το παιδάκι που κρατούσε και της ζήτησε λίγο νερό για να το πλύνει και να βρέξει τα χυλάκια του, μήπως το συνεφέρει. Το κοίταξε η γριά μια στιγμή με προσοχή. «Περιτώ, κοπέλα μου», της είπε. «Το παιδί είναι πεθαμένο». Η βασιλοπούλα ξαφνίστηκε. «Δεν γίνεται», είπε. «Πρέπει να βρεθεί τρόπος να το συνεφέρομαι». «Του κάκου, κόρη μου», αποκρίθηκε η γριά. «Κοίταξέ το. Είναι κρύο. Δεν μας μένει παρά να το θάψουμε». Πήρε η γριά το πεθαμένο παιδί για να το πλύνει. Και η βασιλοπούλα κάθισε κοντά στη φωτιά. Κάτι καινούριο μέσα της ξυπνούσε, μια λύπη βαθιά και άσχημη, όπου λίγο-λίγο ξεχώριζε ένα ασυνήθιστο αίσθημα που την πλήγωνε, το πικρό αίσθημα της ντροπής, η ιδέα πως ίσως έφταιξε αυτή. Θυμούνταν πως είχε δει το παιδί που έπεφτε και δεν στάθηκε στο δρόμο της να το σηκώσει. «Ποιος ξέρει», σκέφτηκε, «αν το είχα βοηθήσει τότε, αν το είχα φροντίσει, ίσως σώζονταν». Είχε μείνει το άμυρο στο χαντάκι όλη νύχτα. Κανείς δεν το είδε να το βοηθήσει και ξεψύχησε έρημο και μοναχό. Και η υπερήφανη βασιλοπούλα χαμήλωσε το κεφάλι της και για πρώτη φορά στη ζωή της έκλαψε πικρά. «Μην κλαις, κόρη μου», της είπε η γριά. «Έκαμες ό,τι μπορούσες», γραφτό του ήταν,
«Όχι, δεν έκαμα ό,τι μπορούσα», είπε η βασιλοπούλα και διηγήθηκε με κλάματα πως είδε το παιδάκι στον ανεβασμό της και πέρασε χωρίς να σταματήσει. Η γριά γύρευε να την παρηγορήσει. «Μικρός είναι ο καημός σου, κόρη μου», της είπε. «Να ήξευρες τι πίκρες άλλες έχει η ζωή». Και τα δάκρυα άρχισαν πάλι να τρέχουν ποτάμι στα σουφρωμένα μάγουλα της γριάς. Έτρεξε η βασιλοπούλα και την αγκάλιασε. «Τι έχεις, μάνα, πες μου». «Αχ, παιδάκι μου, μια κόρη έχω κι εγώ. Και όλες οι πίκρες απάνω της έπεσαν. Πέθανε ο καλός της και την άφησε χείρα με ένα μωρό. Στη λύπη μας μια παρηγοριά, μια χαρά είχαμε. Αυτό το χαριτωμένο παιδάκι. Μας το ζούλεψε όμως ο χάρος και έπεσε στο στρώμα κι αυτό. Ό,τι είχαμε το πουλήσαμε για το γιατρό και τα γιατρικά. Κι αφού δώσαμε και την τελευταία μας πεντάρα, ο γιατρός δε θέλησε πια να'ρθει. Και τότε σαν είδε η κόρη μου το παιδί της τόσο βαριά, τα έχασε η κακομοίρα και σαν τρελή το πήρε και έφυγε απ' τα χτες. Και από τότε όλο περιμένω και δεν έρχεται και έξω βρέχει. Είναι χειμώνας και ξέρω πως πεινά και πως δεν έχει να φάει». Η βασιλοπούλα τεινάχτηκε. «Την είδα, την είδα», είπε με μεγάλη ταραχή. «Την απάντησα πεινασμένη και απελπισμένη στο δρόμο και ούτε σταμάτησα να της μιλήσω. Μα θα πάγω να σου τη φέρω, μάνα, μόνο να μην φτάσω και εκεί πολύ αργά». Τρεχάτη πετάχτηκε έξω και γύρισε στο μεγάλο δρόμο με την ελπίδα να ξαναβρει τη φτωχή γυναίκα στο μέρος όπου την είχε απαντήσει, την παραμονή. Έβρεχε δυνατά και ο άνεμος φυσούσε κρύος. Η βασιλοπούλα είχε κάμει δρόμο πολύ και ήταν πεινασμένη, μα δεν τα συλλογίστηκε αυτά. Μια σκέψη, μια τρομάρα την κεντούσε. Έτρεχε μήπως φτάσει αργά και βρει το παιδί πεθαμένο, σαν το άλλο. Αναγνώριζε τα μέρη όπου είχε περάσει και γύρευε από μακριά να δει τη γυναίκα καθισμένη στην άκρη του δρόμου. Μα όταν έφτασε στο μέρος εκείνο κόπηκαν τα γόνατά της. Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη κατά γης, κρατώντας το μωρό της στην αγκαλιά και οι δυο έμοιαζαν ξυλιασμένοι. Απελπισμένη κοίταξε γύρω της η βασιλοπούλα ζητώντας βοήθεια. Μακριά πολύ είδε ένα χωριό και χωρίς λεπτό να χάσει, πήρε το δρόμο της πάλι τρεχάτη και πήγε στο χωριό. Τον πρώτο άνθρωπο που βρήκε τον ρώτησε πού ήταν ο γιατρός. Της έδειξαν το σπίτι του και κτύπησε την πόρτα. «Έλα γιατρέ, μη χάνεις ώρα, θα φτάσουμε αργά», του είπε όταν της άνοιξε. Θέλησε ο γιατρός να ζητήσει εξηγήσεις, μα όταν την είδε τόσο έμορφη, σώπασε και έκαμε ό,τι του είπε. Ενώ ετοίμαζε ο γιατρός το μουλάρι του, η βασιλοπούλα έκοψε ένα κουμπί από το μανίκι της και το έδειξε σε μια γυναίκα που περνούσε με ένα καλάθι αυγά και δυο ψωμιά. «Το θέλεις?» τη ρώτησε. «Δώσ' μου το καλάθι σου και τα ψωμιά σου και χάρισμά σου το κουμπί». Η γυναίκα δεν πίστευε στα μάτια της. Το κουμπί ήταν ένα μεγάλο σμαράγδι. Πήρε η βασιλοπούλα το καλάθι και το έδεσε με τα ψωμιά στη ράχη του μουλαριού. «Συ και εγώ θα περπατήσω με γιατρέ», του είπε. «Πάμε σε πεινασμένους, πρέπει να τους φέρω με φαΐ». Ο γιατρός για την έμορφη κοπέλα θα έκαμε με χαρά πολύ περισσότερο κόπο. Θέλησε να την καθίσει αυτήν στο μουλάρι, γιατί φαίνονταν κουρασμένη, αλλά δεν πίστηκε η βασιλοπούλα και πεζοί ανέβηκαν και οι δυο προς το δρόμο. Λίγο παραπάνω αντάμωσαν ένα χωρικό με μια καρδάρα γάλα και τρεις κότες δεμένες από τα πόδια και κρεμασμένες στον ώμο του. Η βασιλοπούλα έκοψε ένα δεύτερο κουμπί από το μανίκι της και του το πρόσφερε. «Δώσ' μου το γάλα και τις κότες σου και πάρε το σμαράγδι μου», είπε. Ο χωρικός πήγε να τα χάσει. Έδωσε την καρδάρα και τις κότες, τα έδεσαν στο μουλάρι και εξακολούθησαν το δρόμο τους.
Η βροχή είχε παύσει όταν έφτασαν κοντά στη μισοπαγωμένη γυναίκα. Ο γιατρός με τα γιατρικά του γρήγορα τη συνέφερε και, ενώ φρόντιζε το μωρό, η βασιλοπούλα έδινε της γυναίκας να πιει γάλα από την καρδάρα και της έκοψε ψωμί. Η δυστυχισμένη μητέρα όμως δε σήκωνε τα μάτια της από το μικρό της, που με κόπο γύρευε να το ζεστάνει ο γιατρός. «Ζή», φώναξε επιτέλους, «μα πρέπει να το πάμε σε κλειστό μέρος». Κάθισαν τη γυναίκα στο μουλάρι και η βασιλοπούλα πήρε το μωρό στην αγκαλιά της για να το βαστά ζεστό και όλοι μαζί πήγαν στην καλύβα της γριάς. Καθώς τους είδε, έπεσε η γριά στα πόδια της βασιλοπούλας και με δάκρυα χαράς την ευχαρίστησε. Σε λίγο συνήλθε το μωρό και, αφού του έδωσαν λίγο γάλα να πιει, αποκοιμήθηκε ήσυχα. Υποσχέθηκε ο γιατρός να ξαναέλθει την επαύριο και τους βεβαίωσε πως το παιδί θα ζήσει. Όταν όμως θέλησε η βασιλοπούλα να τον πληρώσει με 2 σμαραγδένια κουμπιά του άλλου μανικιού της, αυτός τα αρνήθηκε, λέγοντας πως ένα ευχαριστώ από τα χείλη της άξιζε όλα τα βασίλεια του κόσμου. Γέμισε πάλι χαρά το φτωχικό καλύβι. Κάθισαν όλοι μαζί και έφαγαν αυγά και ψωμί, ήπιαν γάλα και ύστερα σηκώθηκε να φύγει η βασιλοπούλα. Τις κότες και ό,τι άλλο έμενε τάφησε για τις φτωχές γυναίκες και το μωρό και τους χάρισε και τα 2 σμαραγδένια κουμπιά που είχε αρνηθεί ο γιατρός. «Πουλήσετε τα στη χώρα», τους είπε, «και με τα φλουριά που θα σας δώσουν αγοράσετε μια αγελάδα και ό,τι άλλο σας χρειάζεται για σας και το παιδί σας». Οι 2 γυναίκες με δάκρυα την ευχαρίστησαν. Τα 2 σμαράγδια ήταν περιουσία για αυτές και δεν θα τους έλειπε πια το ψωμί. Η γριά έβαλε λίγο γάλα σε ένα κουρουπάκι και το έδωσε της βασιλοπούλας με ένα κομμάτι ψωμί. «Πάρε το, κόρη μου, καλό είναι για το δρόμο», της είπε. «Η χώρα είναι μακριά και θα πεινάσεις πριν φτάσεις». «Στο καλό», με καινούριο θάρρος και ελαφριά καρδιά πήρε πάλι τον κατήφορο η βασιλοπούλα, ενώ ο γιατρός και οι φτωχές γυναίκες την ευλογούσαν από μακριά. Κατέβαινε, κατέβαινε η βασιλοπούλα και έλαμπε πάλι ο ήλιος και όλη η φύση γελούσε γύρω της. Για πρώτη φορά θέλησε κι αυτή να τραγουδήσει τη χαρά της και για πρώτη φορά ενόησε τη γλύκα του τραγουδιού και την εμορφιά του κόσμου. Εκεί πηγαίνοντας απάντησε πάλι τη βρώμικη και κουρελιασμένη γριά με τα πονηρά μάτια και την κίτρινη όψη που πάλι της έτεινε το χέρι και της έκαμε την ίδια παράκληση. «Δώσε μου, χρυσή μου κοπέλα, μια πεντάρα να αγοράσω λίγο ψωμί». Η βασιλοπούλα σταμάτησε. «Δεν έχω πια πεντάρες, μάνα», είπε. «Μα αν θέλεις να πας στη χώρα να το πουλήσεις, πάρε αυτό το βραχιόλι μου, αξίζει κάμποσα φλουριά». Τα πονηρά μάτια της γριάς έλαμψαν. Με ψεύτικη γλύκα στη φωνή είπε «Ευχαριστώ, χρυσή μου κοπέλα. Η μοίρα και οι νεράιδες να σε έχουν στην προστασία τους και όλα τα καλά του κόσμου να τα χαρείς, πλαχνική σου καρδιά». Αυτή τη φορά δε χάρηκε η βασιλοπούλα. Κάτι στη φωνή της γριάς της φάνηκε ψεύτικο και σκέφτηκε πως ίσως δεν είναι πάντα σωστό να δίνει κανείς χωρίς να ξέρει σε ποιον δίνει και αν θα πιάσει τόπο η ελεημοσύνη. Βιαστικά έριξε πίσω της μια ματιά και είδε πως η γριά είχε φύγει από το μεγάλο δρόμο και με ένα κακό χαμόγελο που άνοιγε σαν πηγάδι το άσχημο κουτσοδόντικο στόμα της, κατέβαινε κουτρουβαλιστά την πλαγιά του βουνού, σαν να βιάζονταν να προφτάσει κάτι. Τόσο ύπουλο και κακό της φάνηκε το βλέμμα της, που έσφιξε η καρδιά της βασιλοπούλας και σκέφτηκε με λύπη πως ίσως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί, ακόμη και όταν η μοίρα δεν τους έχει πάρει την καρδιά, όπως είχε πάρει τη δική της.
και έξαφνα αισθάνθηκε όλη την κούραση του δρόμου και κάθισε σε μια πέτρα για να ξεκουραστεί. Είχε βραδιάσει και ο ήλιος βασίλευε πίσω από τα σύννεφα που μαζεύονταν πάλι στον ορίζοντα. Έβγαλε το κουρπάκι της και το ψωμί για να φάει, μα δεν είχε όρεξη. Τα κούμπησε στην πέτρα κοντά της και αφέθηκε στη συλλογή. Μπροστά της έβλεπε τη θάλασσα, όπου άπειρα καραβάκια αρμένιζαν, και θυμήθηκε το στόλο του βασιλιά και το παλάτι και τον πατέρα της και τη μητέρα της και το βασιλόπουλο που είχε ριχτεί στη λίμνη απελπισμένο από την κακία της. Και έξαφνα της ήλθε φοβερή λαχτάρα να τους ξαναδεί όλους, να τους ζητήσει συγχώρεση, να τους πει πόσο λυπούνταν για την περασμένη της ζωή και πόσο θα ήθελε να εξαγοράσει τις περασμένες τις αμαρτίες τώρα που αισθάνονταν κι αυτοί τι της έλεγε η νεοεύρετη καρδιά της. Κοιτάζοντας τα καραβάκια που ολοένα πλησίαζαν, της φάνηκε πως δεν τα αναγνώριζε. Δεν ήταν ο στόλος του βασιλιά με τα γνωστά της σκάφια και τα πορφυρένια φλάμπουρα, και όμως ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να είναι ξένα εμπορικά, όπως συνήθιζαν να έρχονται ένα ή δυο τη φορά στο λιμένα του νησιού της. Εκεί που συλλογίζονταν τι να είναι τα καράβια αυτά, έξαφνα άκουσε κοντά της κτυπήματα, σαν να έσκαφταν το χώμα. Σηκώθηκε με περιέργεια και πίσω από το βράχο είδε ένα γέρο γονατιστό που βιαστικά άνοιγε ένα λάκκο. Κοντά του είχε ακουμπήσει δυο μεγάλους σάκους και ένα πανέρι γεμάτο από διάφορα χρυσαφικά και ασημικά. Καθώς άκουγε βήματα, ο γέρος σταμάτησε τρομαγμένος και άπλωσε το χέρι απάνω στο πανέρι για να προστατέψει τα χρυσαφικά του. «Μη φοβάσαι», του είπε η βασιλοπούλα, «δεν θα σε πειράξω, μα γιατί σκάβεις λάκκους». Όταν είδε ο γέρος πως ήταν γυναίκα και πως ήταν μόνη, ξανάρχισε τη δουλειά του βιαστικότερα παρά πριν. «Θέλω να κρύψω εδώ τα λίγα πράγματα που έχω», της είπε. «Αύριο δεν ξέρω με τι γίνεται». «Γιατί? Ποιος θα σου πάρει τα χρυσάφια σου και τα ασημικά σου αν τα κρατήσεις στο σπίτι σου?» Γύρισε ο γέρος και την κοίταξε με απορία. «Δεν ξέρεις τα νέα?» τη ρώτησε. «Δεν βλέπεις τα καράβια που έζωσαν το νησί? Αύριο, αν αποβιβαστούν οι στρατιώτες, ποιος θα σώσει τα λεφτά μας που με τόσο κόπο ένα-ένα τα οικονομήσαμε?» Αηδιασμένη κοίταξε η βασιλοπούλα το γέρο φιλάργυρο που με λέμαργα μάτια έτρωγε τους σάκους του. Έτοιμος πια να κατέβει στον τάφο, το χρυσάφι του γύρευε να θάψει. «Δεν καταλαβαίνω», είπε, «για ποιους στρατιώτες μιλείς?» «Μα από πού έρχεσαι και δεν ξέρεις τίποτε?» αναφώνησε ο γέρος. «Να, ένα βασιλόπουλο τρανό ζήτησε την κόρη του βασιλιά και ήλθε και έγιναν οι αραβώνες. Αλλά αυτοί σαν άκαρδοι που είναι τον έριξε στη λίμνη και μόλις πρόφτασαν να τον βγάλουν ζωντανό. Μα αρρώστησε βαριά και όλοι οι γιατροί του βασίλειου δεν μπορούν να τον γιάνουν, και θύμωσε ο κύρις του και έστειλε στόλο και στρατό και λένε πως είναι και ο ίδιος μέσα σε ένα από τα καράβια και πως αν δεν του παραδώσουν αμέσως τη βασιλοπούλα για να τη κόψει το κεφάλι, θα κατέβει με στρατό στη χώρα να πάρει το γιο του. Και ύστερα θα κάψει το βασίλειο, θα τα ρημάξει όλα, θα πάρει σκλάβους το βασιλιά και τη βασίλισσα και θα κόψει το κεφάλι της βασιλοπούλας». «Και τι απάντησε ο βασιλιάς μας?» ρώτησε η βασιλοπούλα. «Ο βασιλιάς αποκρίθηκε πως την κόρη του δεν την παραδίνει. Μα και να ήθελε να την παραδώσει, πού να τη βρει? Σαν είδε αυτή τα στενά, έφυγε και χάθηκε. Και τόσον καιρό τη γυρεύουν, μα πού να τη βρουν? Αλίμονό μας τους δυστυχισμένους. Με τόσους κόπους μαζέψαμε μερικά λεφτά και τώρα θα έλθουν ξένοι να μας τα πάρουν και να τα χαρούν». Και ξανάρχισε να σκάβει με βία. Η βασιλοπούλα έμεινε άφωνη. Τόσες καταστροφές δεν είχε φανταστεί ποτέ πως μπορούσε να φέρει στον τόπο και στους γονείς της με μερικά άκαρδα λόγια που ξεστόμησε σαν να συλλόγιστη. Κοίταξε το γέρο που εξακολουθούσε να σκάβει και τον περιφρόνησε με όλη της την καρδιά,
που σκέπτονταν τα ψωροφλουριά του και τα σημικά του, τον καιρό που τέτοια μεγάλη καταστροφή ξέσπανε στον τόπο. Και όμως, συλλογίστηκε, το ίδιο δεν έκαμα άραγε κι εγώ, που γύρευα δόξα δική μου προσωπική, μάταια και μικρή δόξα, όταν είπα εκείνα τα λόγια στο Βασιλόπουλο, λόγια που έφεραν τέτοια συμφορά στην πατρίδα μου. Η πατρίδα της κοίταξε στο γύρο της, τα γυμνά βουνά, τις πεδιάδες, τα αριά δάση. Όλα αυτά, όσο φτωχά κι αν ήταν, ήταν όμως πατρίδα της, δική της γη. Και μέσα της ξύπνησε άξαφνα, ακράτητη, η αγάπη για το χώμα αυτό, που ως τότε το έβλεπε με αδιαφορία. Της φάνηκε τόσο έμορφο το φτωχό της νησί, με τις πέτρες και τους βράχους του, με τα χωράφια που πρασίνιζαν εδώ και εκεί, με τις ταχτιές ελιές του και την απέραντη θάλασσα τριγύρω. Θυμήθηκε με πόνο σουβλερό πως αυτή στέκονταν καταστροφή του τόπου της και αναστατώθηκε η ψυχή της όλη. «Μην κρύβεις το χρυσάφι σου, γέρο», του είπε. «Δεν θα έλθει η συμφορά που φοβάσαι, γιατί θα παραδοθεί η βασιλοπούλα και θα σβήσει ο θυμός του ξένου βασιλιά». Και αφήνοντας τον φιλάργυρο σαστισμένο με το φτιάρι στο χέρι, πήρε πάλι τον κατήφορο, τρέχοντας με όλη της τη δύναμη για να προφτάσει να παραδοθεί στον ξένο βασιλιά πριν ακόμη κατέβει με το στρατό του. Η νύχτα άπλωνε παντού και τα μαύρα σύννεφα ολοένα κατέβαιναν χαμηλότερα, φοβερίζοντας τη φύση με την αγριάδα τους. Βιάζονταν η βασιλοπούλα να φτάσει στη ρίζα του βουνού πριν ξεσπάσει η κακοχερία, όχι από φόβο μη βραχή, αλλά για να μην αργοπορήσει και προφθάσουν να αποβιβαστούν τα στρατεύματα. Έξαφνα άκουσε κλάματα και σταμάτησε. Παραμέρισε κάτι χαμόκλαδα και είδε ένα αγόρι ως 10 χρονών καθισμένο κατά γης που έκλαιγε. «Γιατί είσαι εδώ και δεν πας σπίτι σου?» ρώτησε. «Δεν μπορώ να κουνήσω, κυρά μου», είπε το παιδί με κλαψιάρικη φωνή. «Στραμπούλησα το πόδι μου και δεν μπορώ να σηκωθώ και έρχεται η βροχή και τι θα γίνω?» Και πάλι άρχισε το παράπονο, βγάζοντας όλο και μεγαλύτερες φωνές. «Πού είναι το σπίτι σου?» ρώτησε η βασιλοπούλα. Το αγόρι άπλωσε το χέρι του. «Να», είπε, «αυτού». «Δεν βλέπω τίποτε». «Δεν φαίνεται, μα εκεί είναι, πίσω από το βράχο». Η βασιλοπούλα στεναχωρημένη κοίταξε τον ουρανό που όλο περισσότερο μαύριζε και γύρευε να λογαριάσει πόσος δρόμος της έμενε ακόμη να κάμει ως τη χώρα. «Είναι μακριά το σπίτι σου?» ρώτησε πάλι. «Όχι, ούτε μισό στάδιο δεν μας χωρίζει από εκεί που είναι. Μα δεν μπορώ να περπατήσω μόνος μου». «Έλα να σε βοηθήσω», είπε η βασιλοπούλα. «Μα κάνε γρήγορα, είμαι βιαστική να φύγω». Το αγόρι της έριξε μια ύπουλη ματιά που της θύμισε τη γριά που είχε ελεήσει πρωτύτερα. Σκέφτηκε λοιπόν μια στιγμή η βασιλοπούλα να μην βοηθήσει το αγόρι. Μήπως πάλι πάει χαμένη η πονοψυχιά της. Αλλά λυπήθηκε να το αφήσει μονάχο στη βροχή. «Θα τρέξω πιο γρήγορα και θα ξανακερδίσω το χαμένο καιρό», είπε μέσα της. Σήκωσε με προσοχή το αγόρι και κρατώντας το από τον μπράτσο προχώρησε μαζί του κατά το βράχο. Αυτό όλο και κλαίγονταν και όλο περισσότερο κούτσενε. Κάθε λίγο της έριχνε καμιά πονηρή ματιά και πάλι άρχιζε το παράπονο. Έφτασαν στο βράχο. Μα σπίτι δεν φάνηκε. Η βασιλοπούλα σταμάτησε. «Μου είπες ψέματα», είπε αυστηρά. «Και τώρα δεν πιστεύω πια τίποτε από όσα λες. Δείξε μου το πόδι σου». Το αγόρι γύρευε να διαμαρτυρηθεί, μα η βασιλοπούλα επέμεινε. «Δείξε μου το πόδι σου ή δε μη σε παρατώ εδώ». Αυτός αντί να υπακούσει, έβαλε δύο δάχτυλα στο στόμα και σφύριξε δυνατά. Η βασιλοπούλα ξαφνίστηκε και εννόησε πως είχε πέσει σε παγίδα. Κοίταξε γύρω της βιαστικά
και βλέποντας από πίσω από τα χαμόκλαδα να βγαίνουν σκιές ανθρώπων, έτρεξε με όλη της τη δύναμη προς το μεγάλο δρόμο. Μόλις όμως έκαμε μερικά βήματα, πετάχτηκε από πίσω από ένα θάμνο η βρώμικη κουρελιασμένη γριά με τα πονηρά μάτια και όρμησε πάνω στη βασιλοπούλα, χώνοντας τα κοκαλιάρικα αγγυλωτά της δάχτυλα μέσα στον άσπρο της λαιμό. «Πιάστε την! Πιάστε την!» τσίριξε με τη σπασμένη γέρικη φωνή της, ανοίγοντας σαν πηγάδι το κουτσοδόντικο στόμα της. Γύρεψε η βασιλοπούλα να της ξεφύγει, μα η γριά είχε κρεμαστεί πάνω της και δεν την άφηνε. «Τι σέκαμα και γυρεύεις το κακό μου?» ρώτησε η βασιλοπούλα. Μα την ίδια στιγμή 10 χέρια την άρπαξαν και αμέσως βρέθηκε δεμένη πισθάγκωνα. Είχε πέσει σε μια συμμορία ληστών. Μερικά βήματα παρακάτω γελούσε το αγόρι. Ένα κακό γέλιο, πηδώντας από το ένα πόδι στ' άλλο. «Λιγάκι αργά το κατάλαβες, κυρά μου, πως το πόδι μου ήταν γερό», της φώναξε. Ένας κλέφτης με μακριά μαύρα γένια, αχτένιστα και βρώμικα, θέλησε να της δέσει ένα σκοινί στο λαιμό. Μα η βασιλοπούλα αντιστάθηκε. «Βγάλε τα χέρια σου από πάνω μου», είπε με υπερηφάνεια. «Με σκοινιά εμένα δεν με δένουν. Είμαι κόρη βασιλιά». «Α, είσαι κόρη βασιλιά», τσίριξε η γριά. «Καλά σε κατάλαβα, κερά μου, πως είσαι από αρχοντικό τζάκι. Να μάθεις άλλη φορά να μην μοιράζει το δρόμο διαμαντένια βραχιόλια. Όποιος έχει βραχιόλια θα έχει κι άλλα καλά, και τα θέμε κι αυτά, κοπέλα μου. Έλα δώστα». «Όχι εδώ», είπε ο αρχιλιστής με τα βρώμικα γένια. «Μπορεί να περάσει κανένα στο δρόμο και να μας δει. Να και η βροχή άρχισε. Πάμε την στορμάνη μας». Και όλοι μαζί ξεκίνησαν, έχοντας τη βασιλοπούλα στη μέση. Πήγαινε μες τη βροχή, τα χέρια δεμένα, με το κεφάλι ψηλά. Δεν φοβούνταν για τη ζωή της η υπερήφανη βασιλοπούλα. Άλλη σκέψη τη βασάνιζε. Η ιδέα του εχθρικού στόλου και του αποβιβασμού, η ιδέα της καταστροφής που θα έπεφτε στην πατρίδα της. «Άκουσε», είπε του αρχιλιστή που περπατούσε κοντά της. «Χατήρια δε σου γυρεύω, ούτε τη ζωή μου ζητώ να μου χαρίσεις, αλλά ένα παζάρι σου προτείνω». Σαν άκουσε τη λέξη «παζάρι», ο κλέφτης στάθηκε. «Τι παζάρι?» ρώτησε. «Φλουριά δε θέλεις?» είπε η βασιλοπούλα. «Φλουριά θα σου δώσω όσα θέλεις. Φτάνει να μ' αφήσεις να φύγω τώρα αμέσως, για να προφτάσω να κατέβω στη χώρα πριν φέξει. Έλα στο παλάτι όποταν θέλεις και θα σου χαρίσω φλουριά όσα μπορεί ένα μουλάρι να σηκώσει». Τα μάτια του κλέφτη γυάλισαν. Γύρισε στους συντρόφους του. «Τι λέτε εσείς?» ρώτησε. «Και εσύ, μάνα, τι λες?» «Γνώση έχεις που θα την αφήσεις να φύγει?» τσίριξε η γριά. «Και να πας κι εσύ στο παλάτι να σε πιάσουν, να σε ρίξουν στη φυλακή. Σαν πολύ ξυπνή δε μου δείχνεσαι, κόρη μου. Μα δεν ακούμε από τέτοια. Σ' έχουμε και σε κρατούμε». Δεν μίλησε πια η βασιλοπούλα. Δεν καταδέχονταν να ξεπέσει σε παρακάλια. Περπατούσαν γρήγορα για να γλιτώσουν από τη βροχή και έφτασαν σε ένα δάσος όπου όλοι σταμάτησαν και ο καθένας γύρεψε ένα στεγνό μέρος κάτω από τα δέντρα. «Δώσ' μου τα χρυσά σου ρούχα», είπε η γριά της βασιλοπούλας. «Για σένα είναι αρκετά καλά τούτα που φορώ». Και της πήρε το χρυσοκέντητο φόρεμά της και τη μαλαματένια ζώνη με το σμαραγδένιο θηλυκοτήρι και τα χρυσά της παπουτσάκια και ό,τι στολίδια είχε και την έντισε πάλι με τα βρώμικα κουρέλια της. Ύστερα ξεκάρφωσε τις δυο σειρές μαργαριτάρια που κρατούσαν τα μαλλιά της και χύθηκαν ολόχρυσα, περιτυλίγοντάς την σαν βασιλικός ανεκτήμητος μανδύας.
Η βασιλοπούλα δεν μίλησε. Ό,τι κι αν τις έκαμαν, τους απαντούσε με την ατάραχη ματιά της. Οι κλέφτες άναψαν φωτιά και κάθισαν στον γύρο να φάν, αφού πρώτα έδεσαν τη βασιλοπούλα από τα μαλλιά σε ένα δέντρο για να μην τους ξεφύγει. «Τι να την κάνουμε τώρα αυτήν?» ρώτησε ο ένας δείχνοντας τη βασιλοπούλα με το δάχτυλο. «Να την πάμε στο παλάτι και να πούμε πως τη βρήκαμε στο δάσος», πρότεινε ο αρχιληστής. «Θα μας δώσουν φλουριά για αμοιβή». «Τι κουτός», φώναξε η γριά. «Θα πει αυτή πως δεν είναι αλήθεια και θα σε χώσουν μέσα». «Καλύτερα να τη σκοτώσουμε», πρότεινε ένας άλλος. «Αμε τότε τι την κλέψαμε?» ρώτησε ο αρχιληστής. «Ο λόγος είναι να βγάλουμε και ένα κέρδος για τον κόπο μας». «Να σας πω», είπε το αγόρι, «φορτώστε τη στο καράβι του θείου μου, που φεύγει αυτές τις μέρες, και πουλήστε τη στους Φράγκους». «Καλά λες, Γιούκα», είπε η γριά. «Με την εμορφιά της θα πιάσει κάμποσα φλουριά». Όλοι συμφώνησαν πως αυτό ήταν το καλύτερο, και αφού έφαγαν και ήπιαν τόσο που μέθησαν, πλάγιασαν γύρω στη φωτιά να κοιμηθούν. «Έχει έννοια την κοπέλα, μάνα», είπε ο αρχιληστής. «Κοιμήσου, ξένιαστος», αποκρίθηκε η γριά. «Δε μου ξεφεύγει εμένα, την έχω καλά δεμένη». Σε λίγο όλοι κοιμούνταν, εκτός της γριάς που φύλαγε και της βασιλοπούλας που την έτρωγε η σκέψη του στόλου και του ξένου βασιλιά. Έβρεχε και φυσούσε δυνατά και η γριά, μολονότι φορούσε τα πλούσια φορέματα της βασιλοπούλας, εκρύωνε όμως και κάθε τόσο ρουφούσε από μια γουλιά για να ζεσταθεί, ώσπου λίγο-λίγο μέθησε κι αυτή και έπεσε να κοιμηθεί, αφού πρώτα βεβαιώθηκε πως τα μαλλιά της βασιλοπούλας ήταν σφιχτά δεμένα στο δέντρο και πως το σκοινί που βαστούσε τα χέρια της ήταν γερό. Όταν ένιωσε η βασιλοπούλα πως όλοι κοιμούνταν βαθιά, κοίταξε να δει πως μπορούσε να ξεφύγει. Κανείς δεν φαίνονταν, μόνο οι κλέφτες και η γριά ρουχάλιζαν γύρω της. Βοήθεια από κανέναν δεν μπορούσε να περιμένει, αλλά το θάρρος της δεν το έχανε. Με επιμονή έτριψε στον κορμό του δέντρου το σκοινί που έδαινε τα χέρια της και σαν κατάλαβε πως φαγώθηκε λίγο, τράβηξε με όλη της τη δύναμη και το έσπασε. Τότε σιγά σιγά έλυσε τα μαλλιά της και προσέχοντας να μην πατήσει κανένα κλαδί που το τριξιμό του θα την πρόδινε, έκαμε ένα βήμα, ύστερα άλλο ένα, και έτσι χωρίς ταραχή, αψηφώντας τα αγκάθια που τρυπούσαν τα γυμνά της πόδια, απομακρύνθηκε από τη φωτιά και από τους κλέφτες. Ο άνεμος φυσομανούσε και η βροχή περνούσε μέσα από τα κουρέλια της, μα η βασιλοπούλα δεν τα συλλογίζονταν, παρά πήρε τον κατήφορο τρέχοντας προς τη χώρα. Έτρεχε και μόνο μια συλλογή είχε, να φτάσει στη χώρα πριν φέξει, να πάει στα καράβια πριν αποβιβαστούν οι στρατιώτες και να παραδοθεί στον ξένο βασιλιά πριν προφτάσουν να λιθέψουν οι φοβέρες του. Αλλά τα μουσκεμένα της κουρέλια τυλίγονταν στα πόδια της και την εμπόδιζαν να προχωρεί. Σε λίγο τα γυμνά της πόδια σκιστήκανε στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές έπεσε η άμυρη, πάλι όμως ξανασηκώνονταν και έπαιρνε το δρόμο της, και πάλι έπεφτε και πάλι σηκώνονταν, ώσπου στο τέλος απόκαμε. Έπεσε για τελευταία φορά στα χώματα και δεν μπόρεσε πια να σηκωθεί. Μεγάλη κούραση την πλάκωσε. Αισθάνθηκε πως όσο κι αν ήθελε, δεν μπορούσε πια. Πως η θέλησή της νικήθηκε και έκλεισε τα μάτια της. Έξαφνα άκουσε σαν ένα λαφρύ περπάτημα που την ξύπνησε από το λίθαργο. Μπροστά της στέκονταν μια νεράιδα με αγέλαστο πρόσωπο, τυλιγμένη σε ένα μαύρο πέπλο που την σκέπαζε όλην. Έσκυψε πάνω στη βασιλοπούλα.
«Είμαι η μοίρα», της είπε. «Η ζωή θέλησε να μάθεις τα βάσανα που γνωρίζουν όσοι έχουν καρδιά και σε έδειξε το δρόμο για να βρεις τη δική σου, που σου την είχα πάρει. Μα σε λυπήθηκα και ήλθα πάλι να σε βοηθήσω. Δώσε μου πίσω την καρδιά σου και ευθύς θα βρεθείς στο παλάτι σου, στο χρυσό σου κρεβατάκι, με όλα τα καλά του κόσμου, και μια για πάντα θα ξεφορτωθείς το βάσανο που σε τρώγει τώρα. Γιατί ο πόνος σου θα σβήσει και πάλι δεν θα σε μέλει για τους άλλους. Θέλεις?» Μάζεψε όλη της τη δύναμη η βασιλοπούλα και σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος. «Την καρδιά μου την πήρα και θέλω να την κρατήσω», είπε. «Ο πόνος μου είναι μεγάλος, γιατί απόστασα πριν ξεκάμω το κακό που έκαμα και θα χαθεί η πατρίδα μου με όσους αγαπώ. Μα την καρδιά μου δεν σου την επιστρέφω. Προτιμώ τον άδοξο του το θάνατο στην άκρη του δρόμου, παρά να επιστρέψω στην πεθαμένη ζωή που ζούσα ως τώρα». «Δεν σε έγιναν μάθημα αυτά που τράβηξες?» ρώτησε η μοίρα. Η βασιλοπούλα χαμογέλασε. «Ναι», αποκρίθηκε. «Έμαθα τι θα πει πόνος, δηλαδή γνώρισα τη ζωή και μ' αρέσει». Έγειρε το κεφάλι της και έκλεισε τα μάτια της και όλα σβήστηκαν στο μυαλό της. Για ένα λεπτό στάθηκε η μοίρα αναποφάσιστη. Ύστερα έσκυψε και φίλησε τη βασιλοπούλα στο μέτωπο. «Με νίκησες, μεγαλόψυχο παιδί», είπε. Και βιαστικά έφυγε. Και πέταξε η μοίρα και έφτασε στο χωριό όπου είχε περάσει η βασιλοπούλα και χτύπησε την πόρτα του γιατρού. Αυτός ξύπνησε τρομαγμένος και άνοιξε την πόρτα. Μια μαυροφόρα στέκονταν εμπρός του. «Σαμάρωσε το μουλάρι σου», του είπε. «Πάρε μαζί σου ψωμί και τα γιατρικά σου. Πάρε και ένα ζεστό επανοφόρι και ακολούθαμε». Ζαλισμένος ακόμη από τον ύπνο, ο γιατρός έκαμε ό,τι του είπε η γυναίκα, μα όταν θέλησε να την πάρει στα καπούλια του ζώου, είδε πως είχε φύγει και έτρεχε μακριά μπροστά του. Κέντησε το μουλάρι του για να την προφτάσει, μα όσο πυλαλούσε το ζώο, τόσο έτρεχε εμπρός η μαυροφόρα. Τα πόδια της δεν έμοιαζαν να αγγίζουν τη γη, του φαίνονταν σαν να πετούσε. «Εμπρός, εμπρός», τον έσερνε με φοβερή ταχύτητα και έξαφνα σταμάτησε στο πλάι ενός δρόμου. «Εδώ», του είπε. Και ευθύς ξεκαβαλίκεψε ο γιατρός, μα όταν γύρισε να δει τη μαυροφόρα, δεν τη βρήκε πια. Κοίταξε γύρω του με απορία και τότε είδε ένα κορίτσι ντυμένο με κουρέλια, πεσμένο στα χώματα στην άκρη του δρόμου. Έσκυψε επάνω της και ανεγνώρισε το χρυσοντυμένο αρχοντοκόριτσο που είχε συνοδέψει στη φτωχική καλύβα. Χωρίς να χάσει καιρό, σε στοχασμούς και απορίες, πήρε ένα μποτιλάκι και έχισε λίγες σταγόνες μεταξύ στα χείλη της. Σε λίγο άνοιξε η βασιλοπούλα τα μάτια της και τον αναγνώρισε. «Πώς βρέθηκες εδώ, γιατρέ?» ρώτησε. «Δεν πειράζει τώρα το πώς βρέθηκα εδώ», αποκρίθηκε ο γιατρός. «Σου το λέγω άλλη ώρα. Σύ πες μου, πού θέλεις να πας? Το μουλάρι μου είναι εδώ, θα σε πάω όπου θέλεις». «Ευλογημένος να είσαι», είπε με χαρά η βασιλοπούλα. «Πήγαινε με στη χώρα, κάτω στο λιμάνι, εκεί που έφτασαν τα καράβια του ξένου βασιλιά». «Φάγε πρώτα», της είπε ο γιατρός, «και σου υπόσχομαι να σε πάω εκεί που θέλεις». Και αφού την τύλιξε στο ζεστό επανοφόρι που είχε φέρει, την έβαλε στο μουλάρι και κατέβηκαν κάτω στον κάμπο. Τα ξημερώματα έφτασαν στο λιμάνι και είδαν όλο τον ξενικό στόλο αραγμένο. Στη χώρα ο κόσμος ήταν ήδη στο πόδι,
Πολύ λίγο ύπνο είχαν βρει οι άνθρωποι εκείνη τη νύχτα. Ήξευραν πως η βασιλοπούλα δεν είχε βρεθεί και πως ο βασιλιάς ποτέ δεν θα παρέδινε τη μονάκριβη του κόρη, έστω και αν την είχε βρει, και ήξευραν πως το βασιλόπουλο ήταν πολύ άρρωστο και πως ο κύρις του ήταν πολύ αγριεμένος και όλοι περίμεναν την καταστροφή που ήταν να πλακώσει. Η βασιλοπούλα παρακάλεσε το γιατρό να την πάει στο καράβι του ξένου βασιλιά. Από μακριά ξεχώριζε μέσα σε όλα τα άλλα με τη χρυσή του πρίμνη και τα μεταξωτά πανιά. Ζήτησε η βασιλοπούλα να την πάνε στο βασιλιά. Οι στρατιώτες όταν την είδαν κουρελιασμένη και ξυπόλυτη, τυλιγμένη σε ένα βαρύ ανδρικό πανοφόρι, δεν θέλησαν να την αφήσουν να περάσει. Μα ο βασιλιάς που έπινε τον καφέ του εκείνη την ώρα άκουσε τις ομιλίες και πρόσταξε να τη φέρουν μπροστά του. Όταν την είδε έμεινε άφωνος, σαστισμένος από την ομορφιά της. «Ποια είσαι εσύ», τη ρώτησε, «που γυρίζεις με κουρέλια και γυμνά πόδια και που έχεις μέτωπο άξιο να φορέσει το τρανότερο στέμα της Ανατολής?» «Είμαι η κόρη του βασιλιά του νησιού», αποκρίθηκε η βασιλοπούλα. «Και ήλθα να παραδοθώ στα χέρια σου για να τιμωρήσεις μόνο εμένα και να λυπηθείς την άτυχη πατρίδα». Ο βασιλιάς νόμιζε πως ζητούσε να τον γελάσει. Της είπε με θυμό: «Κόρη του βασιλιά αν ήσουν, δεν θα παρουσιάζωσουν μπροστά μου κουρελού και ξυπόλυτη. Πες μου την αλήθεια, ποιος έστειλε να μου πεις αυτές τις ψευτιές?» «Ψέματα δεν σου λέγω», είπε η βασιλοπούλα, «και κανένας δεν με έστειλε. Είμαι η κόρη του βασιλιά και ήλθα να παραδοθώ για να σώσω την πατρίδα μου από το θυμό σου». Ο ήσυχος και αξιόπρεπος τρόπος της κόρης εκλώνησε κάπως το βασιλιά. «Είναι παράξενα τα λόγια σου», της είπε, «και περίεργο το ντύσιμό σου. Γιατί τάχα να πιστέψω πως αυτά που μου λες είναι αλήθεια?» «Γιατί σου τα λέγω», αποκρίθηκε η βασιλοπούλα. Τόση αρχοντιά είχε η στάση της, τόση υπερηφάνεια το βλέμμα της, που πίστηκε ο βασιλιάς. «Πες μου την ιστορία σου όλη», είπε με γλυκό τρόπο, και παίρνοντάς την από το χέρι θέλησε να τη βάλει να καθίσει κοντά του. Αυτή όμως αρνήθηκε. «Άκουσε πρώτα», είπε, και όρθια μπροστά του του διηγήθηκε όλη της τη ζωή χωρίς να αφήσει τίποτε. Τη βάφτισή της, την αδιαφορία της, τη σκληρότητά της, τον αραβόνα της, τα λόγια που είπε και που έκαμαν το βασιλόπουλο να πέσει στη λίμνη, το ταξίδι της για να βρει την καρδιά της, την αλλαγή της και την επιστροφή της, με όλες τις δυσκολίες που απάντησε. Αφού τελείωσε, την κοίταξε λίγη ώρα σιωπηλά ο βασιλιάς, εκεί που στέκονταν μπροστά του, με το κεφάλι ψηλά, τόσο υπερήφανη και όμως τόσο ταπεινωμένη. Ύστερα σηκώθηκε και με συγκίνηση την πήρε στην αγκαλιά του, τη φίλησε και της είπε με δάκρυα στα μάτια: «Πήγαινε με εσύ στο παλάτι του πατέρα σου. Θέλω να του πω πως το θεωρώ τιμή μου να σε κάνω νύφη μου». Φώναξε ευθύς να κατεβάσουν στην ξηρά το μαύρο του άλογο και άλλο ένα άσπρο για τη βασιλοπούλα. Καθώς βγήκαν από το καράβι, είδαν το γιατρό που περίμενε έξω. «Παρακαλώ, αυτός ο άνθρωπος να έρθει μαζί μας», είπε η βασιλοπούλα. «Του χρωστώ τη ζωή μου και πολύ περισσότερο από τη ζωή μου». Αμέσως ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να φέρουν και τρίτο άλογο και όλοι μαζί καβαλίκεψαν και πήραν το δρόμο του παλατιού. Στο δρόμο, τρομαγμένος ο κόσμος, στέκονταν με απορία κοιτάζοντας την περίεργη αυτή συνοδεία, τον ξένο βασιλιά με το πορφυρένιο του μανδύα, την κουρελιασμένη και ξυπόλυτη κόρη, τυλιγμένη σε ένα ανδρικό πανοφόρι, και τον χωριανό γιατρό, όλους σε λαμπρά άλογα καβαλικευμένους, και πίσω τους όλος ο χρυσοστόλιστος στρατός με τα μακριά γυαλιστά κοντάρια και τα χρυσοκεντημένα φλάμπουρα. Ο λαός που περίμενε καταστροφές παραξενεύονταν να βλέπει τόσο στρατό να περνά ήσυχα χωρίς να πειράζει κανένα.
Μερικοί αναγνώρισαν τη βασιλοπούλα τους και αυτοί, καταλαβαίνοντας πως σε αυτήν ίσως χρεωστούσαν τη σωτηρία του τόπου, έπεσαν στα γόνατα και την προσκύνησαν. Άλλοι που δεν τη γνώρισαν έλεγαν πως ήταν νεράιδα και πως μάγεψε τον ξένο βασιλιά για να σώσει το νησί. Οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν τίποτε και φαντάζονταν χίλια μύρια μελούμενα κακά. Στο παλάτι ο βασιλιάς στέκονταν ανήσυχα στο παράθυρο, κοιτάζοντας με το τηλεσκόπιο τη θάλασσα και τα καράβια. Η βασίλισσα καθισμένη πλάγια στο σοφά, όπου ήταν πλαγιασμένο το βασιλόπουλο, έκλαιγε το χαμό της βασιλοπούλας, όταν έφτασε η συνοδεία εμπρός στο παλάτι. Καθώς είδε ο βασιλιάς τον ξένο άρχοντα και ανεγνώρισε τη βασιλοπούλα ντυμένη στα κουρέλια κοντά του, κόντεψε να πέσει ανάσκελα. Σε ένα λεπτό, όλο το σπιτικό βρέθηκε στο δρόμο. Η βασίλισσα με κλάματα έσφιξε την κόρη της στην αγκαλιά της και οι εξηγήσεις έγιναν. Ύστερα, όλοι μαζί ανέβηκαν στο δωμάτιο, όπου το βασιλόπουλο ήταν πλαγιασμένο με κλειστά μάτια και λιγνεμένο πρόσωπο. Η βασιλοπούλα γονάτισε κοντά του και έπιασε το χέρι του. «Μπορείς να με συγχωρήσεις?» ρώτησε. Το βασιλόπουλο άνοιξε τα μάτια του, την είδε και από το φως που έλαμπε στο πρόσωπό της ενόησε όλη την ιστορία. Με έναν πήδο σηκώθηκε και παίρνοντας τη βασιλοπούλα από το χέρι την πήγε μπρος στον πατέρα του. «Βασιλιά μου και πατέρα μου», είπε γονατίζοντας μπροστά του, «δώσε μας την ευχή σου, αυτή είναι η γυναίκα μου». Και έγιναν οι γάμοι με χαρές μεγάλες και ξεφαντώματα που βάσταξαν 3 μήνες. Αν θέλετε να ξέρετε και για τους άλλους τι έγιναν, τους ληστές όλους τους έπιασαν οι χωροφύλακες και τους κρέμασαν. Ο γιατρός έγινε ιδιαίτερος γιατρός του βασιλιά, αλλά εκεί δεν σταμάτησε η ευγνωμοσύνη της βασιλοπούλας, επειδή γνώριζε την ευγενική του ψυχή και δεν ξέχασε ποτέ τις δυστυχίες που είχε απαντήσει στο δρόμο της, όταν πήγαινε να βρει την καρδιά της, αυτόν έστελνε σε κάθε γωνιά του νησιού για να μαθαίνει ποιοι είχαν ανάγκη από βοηθήματα. Γρήγορα έμαθαν οι πτωχοί και οι λυπημένοι ποιος τους φρόντιζε και όταν κανένας χωρικός έβλεπε το γιατρό να περνά με το μουλάρι του από κανένα παράμερο δρόμο, καταλάβαινε πως σε καμιά φτωχική καλύβα θα ξανάμπαινε πάλι το φως και η χαρά μαζί με τα βοηθήματα που έστελνε η λατρεμένη τους βασιλοπούλα. Τέλος του βιβλίου «Η καρδιά της βασιλοπούλας» της Πηνελόπης Δέλτα.